Με αυτό και θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα απόψε, καλησπέριζοντα τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, σε σύνδεση μέσω Skype. Καλησπέρα σα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευά. Καλησπέρα σε όλη τη Θεραία Ελλάδα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο να συζητήσουμε απόψε και να ακούσουμε τι απόψει σα. Ξεκινώντα από το ζήτημα των πληστηριασμών, που είναι μείζον, ε, γιατί συγκυριακά είναι και μια τραγικά δύσκολη εποχή σε όλα τα επίπεδα. Λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολα με του πληστηριασμού στην εποχή τη οικονομική κρίση, αλλά και αυτό που ζούμε τώρα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να ανασάνουν όσοι χρωστούν. Κύριε Παρασκευά, ψάχνω πραγματικά να δω έστω και έναν πολιτικό να λέει την αλήθεια. Και δυστυχώ δεν μπορώ να βρω ούτε έναν. Αν μου βρείτε εσεί κάποιον, να κάτσω να το συζητήσω. Και αναφέρομαι σε όλο το πολιτικό προσωπικό τη χώρα, κυρίω των τριών μεγάλων κομμάτων, που ψευδό ισχυριζόμενοι όλοι του λένε ότι δεν έκαναν λάθο. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη λογική του 2003. Το Πασόκη είχε δώσει το δικαίωμα στα φαντς να παίρνουν 8% της αξίας ένα δάνειο 100.000 ευρώ με 8.000 ευρώ. Ξεκινήσαμε από εκεί. Πήγαμε αργότερα στη Νέα Δημοκρατία. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει όλα αυτά που οι τρει μαζί έφτιαξαν. Ξέρετε, αν ζούσαμε το 2003 ή το 2004, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί και η μισθή ήταν διαφορετική και η ανεργία δεν ήταν τόσο υψηλή. Και παρήγαγε η χώρα τουλάχιστον πλούτο πολύ περισσότερο από ότι τώρα. Άρα λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ποια είναι η λύση. Η λύση είναι η πρώτα τη ελληνική λύση που έγινε εδώ και ένα μισή μήνα, αλλά κανένα κόμμα δεν την ψήφισε. Για διαγραφή. Που διαγραφή όλων των τόκων, όλων των τόκων, κυρίω για χρέη, εφορία, εύκα και έμφυγα. Ό,τι υπάρχει, διαγραφή. Και όταν μου λένε κάποιοι, μα γίνεται αυτό. Είναι, είναι εφικτό, το... αυτό θα σα το ρωτήσω και απαντ... εγώ. Δεν είμαστε τους απαντ... υπουργοί οικονομικών, α, ούτε διευθυντέ τραπεζών. Αλλά το εύλογο ερώτημα φαντάζομαι που θα έχουν και όσοι μα παρακολουθούν, αυτό που προτείνεται είναι εφαρμόσιμο. Του απαντώ με ένα διτό επιχείρημα, γιατί πάντοτε μιλάμε με επιχειρήματα, δεν κοροϊδεύουμε κανένα όπω κάνουν οι υπόλοιποι. Όπω ακριβώ έκαναν σε ολιγάρχε, μηντιάρχε και κούρεψαν το 90% των δανείων του είναι υποχρεωμένοι στα πλαίσια της ισονομίας να κάνουν το ίδιο και στους Έλληνες πολίτες. Διότι δεν είναι ευπαθής ομάδα οι ολιγάρχες και οι μηντιάρχες και οι διαπλεκόμενοι και οι πλούσιοι Έλληνες. Ευπαθείς ομάδες είναι οι Έλληνες πολίτες. Το κάνανε για αυτούς και μπορώ να παραθέσω και παραδείγματα αν θέλετε. Η εφημερίδα, το εκδοτικό συγκρότημα, πρώτο θέμα. Από 70 ή 60 εκατομμύρια περίπου είχαν δάνεια, τους έμειναν 10 στο χέρι. Τα υπόλοιπα κουρεύτηκαν η εταιρεία Μαΐλης, η yeah. εταιρεία, η γνωστή εταιρεία, η μεγάλη αλυσίδα σούπερ έχουν κάτι σε εφοπλιστέ. Τα ακούνε αυτά οι πολίτε και εξοργίζονται γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να είναι συνεπεί. Ή αν θέλετε, Υπάρχει γιατί αδικούνται, γιατί αδικούνται για βγει, κατάφορα. Για αδικούνται, αδικούνται και οι συνεπεί κατάφορα από αυτέ τι διαδικασίε. Καλά, ακούστε λίγο. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνε είναι παταξίδε και δεν μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνε ασυνεπεί ω προ τι υποχρεώσει. Για αυτό σα λέω. Αλλά το 2003 και 2004 είχαμε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενου που έπαιρναν 1000 ευρώ ο καθένα. Και τώρα για να βρει δουλειά με 600 και 700 ευρώ κόβει φλέδες. Το λέω μάγκα να το καταλάβουν κάποιοι. Και βέβαια το ότι δεν έχει δουλειά κάποιο, πάλι είναι η πετιότητα των τρίων μεγάλων κομμάτων που δεν παράγει πλούτο ο τόπο μα και δεν μπορεί να έχει εργασία ο Έλληνα. Έχουμε και ένα δεύτερο επιχείρημα όμω, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό. Νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα mm -hmm. και την υποχρέωση να πληρώνουν οι πολίτε τα δάνειά του. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Αρκεί πρώτα η ίδια να πληρώσει τα δικά τη δάνεια. Δεν μπορεί να χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ η Νέα Δημοκρατία να μην πληρώνει ούτε μία δόση. Να μην έχει κάνει καμία ρύθμιση να μην πληρώνει ρεύμα και να απαιτεί από τον Έλληνα, να τον αποκαλεί δηλαδή μπαταξί, να πληρώσει τα δάνεια τη στο ακέραιον. Και αυτό που έφερε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ήθελα τροπολογ... να σα ρωτήσω, ποια είναι η στάση σα απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία αποδέχτηκε και παραδέχτηκε σήμερα ότι είναι αδύναμη μπροστά στου σερβιστέ και στα φαντ. Είπε στην τροπολογία ότι τα φαντ δύνανται να καλέσουν τον δανειολήπτη. Το δίνανται σημαίνει είμαι αδύναμο εγώ ω πολιτεία και ω κυβέρνηση να επιβάλλω στα φαν τα οποία σκροκερδούν να κάνουν το αυτονόητο. Να σώσουν την περιουσία του Έλληνα. Και να σα πω και κάτι. Γιατί δεν πληρώνουν οι τράπεζε τα 58 δισεκατομμύρια ευρώ φόρο που δεν πληρώσαν ποτέ από το 2000 περίπου 9 και μετά. Χρωστά είναι 58 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρου. μου ε, ε, φεύγει το ακουστικό μισθό, συγγνώμη. Εγώ, ναι, ναι, Από αναβαλόμενου φόρου. Είμαστε η μοναδική χώρα που πληρώνει φόρο ο πολίτη και οι τράπεζε και τα φαν δεν πληρώνουν φόρο. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται. Εγώ σε επιχειρήσει μου, κυρία Παρασκευά, είμαι υποχρεωμένο κάθε χρόνο να πληρώνω φόρο και καλά κάνω. Αν και με γδέρνουν όπω δέρνουν όλου οι ελεύθερου επαγγελματίε. Και λέω να συνεισφέρω κι εγώ. Οι τράπεζε τι είναι τα ευαγεία αυτά, ιδρύματα, να μην πληρώνουν φόρο. Δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Είναι μια τεράστια κομπίνα. Ξέρετε πόσο είναι το ποσό. Με τι μοχλεύσει που έχουν κάνει οι κύριοι γιατί πρόκειται περί απατεώνων. Γιατί είσαι απαταιώνα όταν έχει κάνει εταιρεία με 100 ευρώ και έχει πάρει δάνεια 600 εκατομμυρίων ευρώ κόκκινα στα χέρια σου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ακούστε τι έκανε η Δημοκρατία με το σχέδιο Ερακλή. Εάν το φαν που αγόρασε μια εταιρεία 100 ευρώ, παρακαλώ, είχα τα χαρτιά και τα στη Βουλή, αγόρασε 670 εκατομμύρια ευρώ, πώ τα αγόρασε. Πώ μια εταιρεία 100 ευρώ με το κεφαλαίου μπορεί Δεν να είχε κάνει μια... το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα σε παντώ, είναι τρικοματικό, δεν είναι θέμα Νέα Δημοκρατία. Και οι τρει είναι στο βούρκο των φαντ βουτυγμένοι. Γιατί, όπω επεκάλυψε στο ελληνικό κοινοβούλιο, κυρία Παρασκευά, και δυστυχώ τα κανάλια δεν το μετέδωσαν. Στα φαντ αυτά είναι κολλητή υπουργών μέσα. Είναι συγγενεί υπουργών. Είναι συγγενεί βουλευτών. Είναι άνθρωποι του πολιτικού κόσμου που σήμερα δίθεν κλαίει με μαύρο δάκρυ πάνω από στου δανειολήπτε. Ντρέπομαι για αυτού. Γι' αυτό και λέω: Δεν μπορώ να βρω έναν πολιτικό πραγματικά που να λέει ολόκληρη την αντίθεση στον ελληνικό λαό. Και θλίβομαι που το λέω, κυρία Παράσκευα. Γιατί η ιδιωτική περιουσία και η αιστεία είναι η ιερή χώρη από την αρχαιότητα μα και σήμερα. Είναι ιερό ο χώρο τη κατοικία του Έλληνα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Για να μην το προσωποποιήσω περισσότερο ναι. και μην πω όμω έχετε πει βαριέ κουβέντε. Είπατε ότι είναι όλοι ψεύτε. Αυτό σημαίνει το ότι υψώνεται και ένα τείχο που μπορεί να μην σας επιτρέψει ε, να, την επομένη των εκλογών να έχετε ένα συγκεκριμένο διάλογο που θα αφορά την επόμενη μέρα της κάλπης. Γιατί όλοι το λένε, το βλέπουμε, προφανώς θα χρειαστεί να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης για το ποια κυβέρνηση θα έχουμε την επομένη της κάλπης, όποτε αυτή και αν στηθεί. Ε, άλλη μια, υπάρχει άλλη μία. Υπάρχει περίπτωση να σας ακούσουμε να αναφέρεστε για τα ίδια πολιτικά πρόσωπα διαφορετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτά που λέω τώρα τα λέω εδώ και 3,5 χρόνια. Και επαναλαμβάνω, θέλετε απόδειξη αυτού που λέω. Πείτε μου με ποια λογική θα ψηφίσει ο ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Τσίπρα. Με τη λογική τη 17η Νοεμβρίου που πηγαίνει στο συλλαρτήριο εναντίον των Αμερικανών έξω από την Αμερικανική πρεσβεία ή με τη χθεσινή εικόνα με τον κύριο Μπλίνκερ Αγκαλιά. Πώ μπορεί να αποκαλέσει έναν τέτοιο τύπο. Ωποιονδήποτε, τον Βελόπουλο. Τουλάχιστον ψεύτη. Για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Εγώ δεν παίζω, ξέρετε, δεν είμαι πολιτικό επαγγελματία όπω λέει αυτή. Δεν είμαι άεργο. Εργάζομαι. Είμαι επιχειρηματία. Μπήκα για να προσφέρω. Γι' αυτό και λέω ότι αύριο το πρωί μπορώ να φύγω και να γίνω τι επιχειρήσει μου. Γιατί? Γιατί πραγματικά δεν έχουν σχέδιο. Όταν φωνάζω για το πρωτοκενή τομέα. Ω, ωστόσο όμω θα μπείτε στη μάχη των εθνικών εκλογών έχοντα κάποιου στόχου, κάποιο σκοπό. Το πρόγραμμά μου. Εμεί θέλουμε να κυβερνήσουμε και όχι να συγκυβερνήσουμε. Το έχω πει χιλιάδε φορέ. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά έδωσαν 10 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. 10% να παίρνουν τα κοράκια, τα λαμόγια που έχουν γύρω τους, είναι ένα δις αεριτζίδικο που έχουν πάρει κάποιοι. Στα 10 δις αυτή συμπεριλαμβάνονται και αεριτζίδικες επενδύσεις. Έχω πει μία προς μία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν δίναμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία ως παροχή για να βοηθήσουμε τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο και τον αλιέα, ξέρετε τι υπεραξία θα παίρναμε. Πάνω από 25 δί τα επόμενα τρία χρόνια. Ντρέπομαι που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αγροτική οικονομία πρωτογενή τομέα. Ντρεπομέ. Όταν το γάλα, γιατί ξέρω τι σημαίνει παραγωγή, το πουλάει το σούπερ μάρκετ 1,80 και παίρνει το κράτο περίπου 0,24 από το 1,80 λόγω Και ο παραγωγό βγάζει 0,06. Είναι έντιμο αυτό. Είναι στάση Αναφέρεστε στο πέ... φθηνό γάλα, γιατί έχω να σα πω ότι το παιδικό είναι στα 3 ευρώ το λίτρο. Να το ξέρετε αυτό. Εκεί ξεφεύγει η κατάσταση. <Το>, το ξέρω πολύ καλά, γιατί γνωρίζω την αγορά, γιατί κάθε μέρα βλέπω τι γίνεται στην αγορά. Κάθε μέρα είμαι σε λαϊκέ. Σήμερα ήμουνα στον, 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 στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο στι λαϊκέ. Πήγα μόνο μου, χωρί κινητοποίηση, χωρί αστυνομικού. Πήγα μέσα στη λαϊκή μόνο μου, κυρία Παρασκευά. Γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε σε επικοινωνία με τον ελληνικό λαό. Και θα πω και το εξή. Η μεγαλύτερη ίδρυση, δεν πια είναι η κουβέντα που κάνουμε τώρα. Η κουβέντα των συνεργασιών, πριν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, και αν αύριο το πρωί αποφασίσει ο ελληνικός λαός να πάει σύσσωμα και να δώσει 40% στο ΚΚΕ και 40% στην ελληνική λύση. Γιατί πρέπει να συζητάω για συνεργασίες τώρα. Εντάξει, Γιατί να τώρα συζητάμε φαρχιδεύσου... ε, επί σενάριων, ε, ξέρετε προεκλογικά. Όχι, όχι, όχι. όχι να προκαταλαμβάνει την ψήφο του ελληνικού λαού και να βγαίνει ο κ. Σανδρουλάκη και να λέει Συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, συνεργάζομαι με το Πασόκ. Να βγαίνει ο κ. Εκλαμάνη, ο κύριος Γεωργιάδη, να λέει Συνεργάζομαι με το Πασόκ. Δηλαδή θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, ο ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία και να του βγει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑΕΟ, ο, ο Πασόκο. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και θα του βγει Νέα Δημοκρατία. Είναι λογικά πράγματα αυτά. Να φαλκιδεύει. Δεν και να εκτιμάτε ότι πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργηθεί αυτή η περιβόητη κουλτούρα συνεργασιών, τουλάχιστον για τα πολύ μεγάλα εθνικά θέματα, ε, ε, οικονομικά ή οτιδήποτε, Δεν πρέπει χρόνια, κάποτε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να παραμερίσουμε 3... τι όποιε διαφορέ μα. Αυτό ακριβώ είναι η υποκρισία του που με ενοχλεί. Επί 3,5 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 80% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Περίπου 50 ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στο κοινοβούλιο κάναν πω Αφού ψηφίζω εγώ το 50% και πλέον της 100 των του νομοσχεδίου του ΣΥΡΙΖ, του Νέα Δημοκρατία, πού διαφωνώ μαζί τη. Το 80% ψηφίζει το Πασόκ. Εμεί ψηφίσαμε το 20% περίπου. Πείτε μου, πού διαφωνούμε. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων ψηφίστηκαν από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Πού διαφωνούν. Μάλιστα. Ξέρετε που διαφωνούν. επιχορηγήσει που παίρνουν τα κόμματά του. Γιατί γι' αυτό ενδιαφέρονται και για τι καρέκλε του. Γιατί θέλουν να είναι υπουργοί, θέλουν να είναι προεδρή κόμματο, θέλουν να εξυπηρετήσουν τον γύρο του περιβάλλοντο γύρω γύρω με ρουσφέτια, μετακριτού, ε, υποψηφιότητε και όλα αυτά για να περνάει η ώρα. Δεν είναι για να περνάει η ώρα η πολιτική, γιατί όσο περνάει η ώρα, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση στην Ελλάδα. Ε, η άποψή σας είναι πολύ συγκεκριμένη για τα μεγαλύτερα κόμματα. Θέλω να μου πείτε και για τα μικρότερα όμως, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια, κυρίως από το χώρο της δεξιάς, έχουν δημιουργηθεί κάποια κόμματα, κάποιες ομάδες... Επιτρέψτε μου, δεν ασχολούμαι με εξοκινευλητικά κόμματα και δεν έχω άποψη για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου, ασχολούμαι με εμά, αλλά και με αυτούς που εμπλέκουν εμά σε περίεργα σενάρια. Ναι, Όχι, ε, ε, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν κάποιοι προσεγγίσουν εσά για συνεργασία και δεν είναι τώρα ε, στη Βουλή. Χθε το απόγευμα το είπα ξεκάθαρα. Η ελληνική λίστα πορευτεί μόνη τη. Δεν θέλουμε κανέναν πρώην υποψήφιο άλλου κόμματο, είτε Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί. Ναι. Τουλάχιστον 8 ενεργεία βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία με προσέγγισαν του προηγούμενου μήνε. Ενεργεία σα λέω, που ξέρουν ότι δεν θα εκλεγούν. Δεν θέλουμε κανέναν. Δεν λε λατούμε άλλου χώρου εμεί. Εμείς είμαστε ένας αυτόφωτος οργανισμός ο οποίος θέλει με βάση το πρωτογενή τομέα να παράξουμε πλούτο για τη χώρα. Όχι με το παρασυντισμό που υπάρχει ακόμη και τώρα. Με το πρωτογενή τομέα. Εκεί θα βασίσουμε την αύξηση της χώρας και του ΑΕΠ μας. Εδώ στη Στερεά Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανθρώπους της παραγωγής. Δεν ξέρω το δυναμικό σας ποιο είναι και αν θα έχουμε σύντομα του συνεργάτες σας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά με του υπόλοιπου. Αν ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Αδουλάκη ή τον κύριο Μητσοτάκη κάτι σε σχέση με την αγροτική οικονομία, θα ξέρουν τίποτα. Εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια. Εγώ είμαι επαρχιώτη. Να σου το πω όπω το λέω. Είμαι χωριά τη. Και είμαι περήφανο γι' αυτό. Προέρχομαι από ένα νομό, τον νομό Πέλας. Οι γονεί μου κατά το παρελθόν στη Γερμανία, ανθρακορύπω ο πατέρα μου και μετά όταν στην Ελλάδα αγρότη ροδάκινο παραγωγό. Ξέρω τι σημαίνει ροδάκινο, τι σημαίνει καπνό, τι σημαίνει σιτάρι, ξέρω τι σημαίνει παραγωγή. Και να σου το πω και διαφορετικά. Σε ποια χώρα του κόσμου σοβαρή, πάει μια κυβέρνηση και χαρίζει 400 εκατομμύρια ευρώ στους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές και δίνει στον αγρότη για το καύσιμό του, αφρολόγητο πετρέλαιο τους δίνει στους εφοπλιστές και λεφτά και στον αγρότη δεν του δίνει. Ο αγρότης yes. παράγει, ο εφοπλιστής έχει και λεφτά και κάνει και άλλες δουλειές, μεταφέρει τυχαία από τη Ρωσία κάπου σε λακωνικό κόλπο το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάνει μετάγγιση και το πληρώνουμε ως ευρωπαϊκού χαρακτήρα πετρέλαιο για να κονομάει λαθρέα ο τάδε εφοπλιστής ή ο δίνα εφοπλιστής. Αυτά λέω στο κοινοβούλιο, γι' αυτό και με έχουν στοχοποίησει όλοι. Από τους ναζιστές μέχρι τους ακροαριστερούς. Εμείς μόνο θα πάμε έτσι, ευθεία, γιατί δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου πολύ σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το διάλογο. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. και καλά. κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλή καλά. συνέχεια. Καλή